φοδρές οι αντιδράσεις με την περίφημη επιστρεπτέα προκαταβολή 5. Θα πάμε στον Άγιο Νικόλαο. Εκεί θα συνομιλήσουμε με τον εκπρόσωπο του Συλλόγου Εστίασης και Διασκέδασης, τον κύριο Κώστα Ζαχαριά. Να σας ευχαριστήσω πολύ. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Και τελικά δεν μπήκατε και στις κόκκινες περιοχές παρά τα επιδημιολογικά δεδομένα. Ακούσατε τον Νίκο Χαρδαλιά πριν από λίγο. Ναι, ευτυχώς για εμάς, ευτυχώς για την πόλη που μέχρι τώρα έχουμε δείξει καλά δείγματα, έτσι κι αλλιώς, γενικά η περιοχή. Βέβαια, ας ελπίσουμε να μειωθούν τα κρούσματα και τα επιδημιολογικά δεδομένα να σας κάνουν έτσι, να σας βοηθήσουν να πάρετε και μία ανάσα, κυρίως και στο ψυχολογικό κομμάτι. Και μετά από αυτό το πρώτο σχόλιο, να πάμε λίγο στην επιστρεπτέα προκαταβολή. 5 σφοδρές οι αντιδράσεις και εσείς ο ίδιος μου δώσατε το εξής στοιχείο. 8 στους 10 δεν πήραν ούτε ευρώ. Έτσι ακριβώς όπως το λέτε είναι. Και ειδικά στην επιστρεπτέα την 5. Πέρα το ότι ήταν πολλοί που επωφελήθηκαν, είναι και πολύ μικρά τα ποσά που θα λάβουν αυτοί που θα τύχουν τις επιστρεπτές προκαταβολής 5. Και τίθεται θέμα βέβαια βιωσιμότητας σε πολλούς συναδέλφους σας. Δεν είναι πρώτη φορά, κύριε Ζαχαριά, που τα λέμε και τηλεοπτικά και μας μεταφέρετε αυτό τον προβληματισμό. Το θέμα τι ζητάτε, τι πρέπει να γίνει. Εγώ καταρχήν να σας δώσω ένα στοιχείο ότι για το 2020 δουλέψαμε 160 μέρες από τις 365. Αντιλαμβάνεστε ότι με τόσες μέρες που δουλέψαμε δεν μπορούμε πλέον να είμαστε βιώσιμοι και να συνεχίσουμε να κάνουμε αυτή τη δουλειά που κάνουμε. Πολλοί συνάδελφοι πραγματικά προσπαθούν έστω και την τελευταία στιγμή με οποιοδήποτε τρόπο να επιβιώσουν για να καταφέρουμε να φτάσουμε στην τουριστική σεζόν, γιατί σαν περιοχή εξαρτιόμαστε άμεσα από τον τουρισμό. Το θέμα είναι πώς θα καταφέρουμε να φτάσουμε στην τουριστική περίοδο, πότε θα ανοίξει αυτή η τουριστική περίοδο και τελικά αν θα έχουμε και κόσμο από το εξωτερικό. Να μου πείτε λίγο τα ποσά. Να μου πείτε λίγο τα ποσά που πήραν αυτοί οι 2 στους 10. Γιατί πόσα μιλάμε. Ένα μέσο όρο είναι περίπου γύρω στις 4 έως 6.000 ευρώ. Μάλιστα. Αλλά για το 20% των επιχειρήσεων βέβαια είναι πολύ μικρό το ποσοστό. Έτσι. Μάλιστα. Και αν αναλογιστούμε ότι αυτά τα ποσά δεν τα έχουν πάρει και όλοι και δεν τα έχουν πάρει και είναι για μία φορά που τα έχουν πάρει αυτά τα ποσά που σας αναφέρω. Και την ίδια ώρα οι υποχρεώσεις πάγιες τρέχουν. Δεν ξέρω αν με ακούτε κύριε Ζαχαριά. Δεν σας άκουσα. Την ίδια ώρα οι πάγιες υποχρεώσεις σας τρέχουν. Ακριβώς. Και το ίδιο το κράτος μας προσθέτει και άλλα έξοδα. Δηλαδή καλούμαστε αυτή την περίοδο να μπούμε και σε ένα πρόγραμμα που ουσιαστικά μας ορίζει το Υπουργείο Οικονομικών για το My Data, το οποίο αυτό θα σημαίνει ότι θα πρέπει πολλοί συνάδελφοι να προμηθευτούν καινούριους υπολογιστές, καινούριο μηχανογραφικό πρόγραμμα, το οποίο μας προσθέτει έξοδα αντί να μας βοηθήσουν. Μάλιστα, μάλιστα. Κύριε Ζαχαριά, να σας ευχαριστήσω πολύ για την παρέμβασή σας. Μάλιστα, 8 στους 10 λοιπόν δεν πήραν ούτε ένα ευρώ στον Άγιο Νικόλαο στην εστίαση.